Αττικής. Θέλω ευθύς αμέσως τώρα, όπως προείπαμε και από την αρχή της εκπομπής, να καλησπερίσω στην εκπομπή τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, αρμόδιο για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Χαίρετε, κύριε Τσιμουράκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Υγεία, υγεία. Να έχουμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Αμήν, υγεία και ειρήνη. Έτσι. Δύο ευχές οι οποίες ήταν τυπικές, κατέληξαν να έχουν τρομακτική ουσία τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, να περάσουμε λίγο στο θέμα μας, γιατί αν εδώ πέρα... μπορείτε, παρακαλώ, κύριε Τζεμιδάκη, λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά. Θα φωνάζω λίγο, εντάξει, για να ακούτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί είναι ένα θέμα της επικαιρότητας εδώ που έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία της Καβάλας. Άκουσα κάποια κυρία έλεγε για το ΔΠΑΕ. Μάλιστα, ναι. Έχει να κάνει κυρίως με το θέμα του Δημοκριτίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, αλλά και με το θέμα της εισήγησης του ΔΠΑΕ για την κατάργηση του τμήματος φυσικής. Κάτι το οποίο εδώ, για το τμήμα της Καβάλας φυσικά αναφέρομαι, κάτι το οποίο εδώ πέρα έχει προκαλέσει προβλήματα και αναστάτωση, κύριε Υπουργέ. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει και τι εικόνα έχετε εσείς από αυτό? Λοιπόν, ας ξεκινήσω με ένα σχόλιο για αυτά που είπε η κυρία προηγουμένως. Η κυρία που ακούσατε είναι βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τάνια Ελευθεριάδου. Ναι, φαντάστηκε ότι θα ήταν αυτό ΣΥΡΙΖΑ, διότι έλεγε πράγματα τα οποία εξοραίζουν απίστευτα μια κατάσταση που όταν τα αποκλείουν βεβαίω στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πολύ απλή. Το 2019, εν μία νυχτή, τα ΤΕΗ γίνανε πανεπιστήμια, χωρίς να έχει ληφθεί καμία πρόνοια για το πώς θα λειτουργήσουν, ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς, πού θα απορροφηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να φανταστείτε, τους έκαναν από ΤΕΗ πανεπιστήμια και δεν τους έδωσαν ούτε επαγγελματικά δικαιώματα. Τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Και πετάξαν απλώς τον επόμενο τον μπαλάκι, βγάλε τα πέρα εσύ μόνος σου. Τώρα, υπάρχει μια εισήγηση από το ΔΠΑΕ. Βάσει της διαδικασίας, η εισήγηση στέλνεται στην Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτή είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Και θα ήταν λάθος για μένα, θεσμικά, να εκφράσω οποιαδήποτε άποψη πριν εκφράσει την άποψή της η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Διότι θα ακύρωνα το ρόλο της. Ναι. Στη συνέχεια η πρόταση της ΕΘΑΕ θα έρθει προς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας με βάση την εισήγηση θα κρίνει τι θα κάνει. Η εισήγηση θα λάβει υπόψη της τι γίνεται με τους αποφύτους της χώρας. Καταρχάς, ποιο είναι το ακαδημαϊκό επίπεδο των τμήματων για τα οποία μιλάμε. Το δεύτερο είναι ποιο είναι το ενδιαφέρον των φοιτητών. Το τρίτο είναι πόσους αποφύτους έχουμε. Κάτι το οποίο συχνά το ξεχνάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πώς τελικώς αποφυτούν ή αποφυτούσαν στο παρελθόν από τμήματα που ήταν πρώην ΔΕΗ και μετεξελίχθηκαν σε πανεπιστήμια. Και ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς. Και βάσει όλων αυτών θα κρίνουμε. Επομένως δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Άρα οπότε, μόνο θα περιγράψω τη διαδικασία. Οπότε, κύριε Υπουργέ, αναμένετε εσείς την απόφαση από την ΕΣΑΕ και μετά θα πάρει την εισήγηση. Και μετά θα πάρει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ναι, λέτε τώρα. Και διευκρινίζω, επειδή ρωτήθηκε επανειλημμένος πότε θα είναι η εισήγηση της ΕΣΑΕ, η ΕΣΑΕ έχει να κρίνει τον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας συνολικά. Δεν μπορώ να ξέρω. Είναι ανεξάρτητη αυτή, δεν μπορώ εγώ να παρέμβω σε αυτό το θέμα. Ναι. Πάντως η τελική απόφαση θα έρθει από το Υπουργείο, να πούμε. Αυτό ξέρουμε εμείς, αυτό γνωρίζουμε. Η εισήγηση μέχρι στιγμής, βέβαια, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε κάτι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει αναστάτωση. Όχι, δεν μπορώ, σας είπα, δεν μπορώ, διότι ακυρώνω το ρόλο της αρχής. Άμα σας πω ότι είναι καλή σκέψη ή κακή σκέψη, προκαταλαμβάνω την απόφαση της αρχής. Δηλαδή, ό,τι και να πει η αρχή είναι παντελώς αδιάφορο μετά που έχω καταλήξει την άποψη. Ναι, απλά επειδή υπάρχει αναστάτωση εδώ. Και επειδή δέχομαι ήδη... αναστάτωση, αλλά σας λέω, είναι σαν να μου λέτε να ακυρώσω την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία κάνει εξαιρετικό έργο και έχει τη συνολική εικόνα των επιστημονικών αναγκών της χώρας. Ναι. Έχουν ήδη ξεκινήσει, δεν ξέρω, φυσικά θα έχετε ενημερωθεί, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές επαφές της Σχολής Θετικών Επιστημών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, κύριε Υπουργέ, δηλαδή να δούμε ενδεχομένως κάποιες μεταφορές προς το Δημοκρίτιο.
από κάποιες σχολές θετικών επιστημών, τη σχολή για παράδειγμα τώρα που λέμε για το ΔΠΑΕ. Η στρατηγική ανάπτυξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης περνάει σε βάθος χρόνου από την ένταξη όλων των πανεπιστημιακών τμήματων που είναι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Απλώς δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μια νυχτή, πρέπει να γίνει σωστά, με επιστημονικό τρόπο να λειτουργήσουμε σωστά, γιατί το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο με μεγάλα, με πολλά χρόνια εμπειρίας, με υψηλό πανεπιστημιακό επίπεδο. Πρέπει να τα δούμε. Δεν είναι κάτι που γίνεται μία νυχτή. Δεν είναι, να σας πω κάτι. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως δεν μπορεί κάποιος να βαφτιστεί γιατρός με ένα νόμο, δεν μπορώ εγώ να βγάλω ένα νόμο και να πω η απόφοιτη του δεκάτου γυμνασίου, παραδείγματι, του τρίτου γυμνασίου Καβάλας, του τρίτου λυκείου Καβάλας, είναι όλοι γιατροί. Έτσι αντιστοίχως δεν μπορώ να βγω και να πω ότι το τάδε τμήμα γίνεται πανεπιστημιακό τμήμα εν μία νυχτή. Είναι αυτό που κάναμε το 2019. Δεν μπορείς με ένα νόμο να νομίζεις ότι αλλάζεις το επίπεδο ενός τμήματος. Κάποια τμήματα το πρώην ΤΕΗ ήταν πολύ υψηλό επίπεδο. Κάποια άλλα τμήματα όμως δεν ήταν υψηλό επίπεδο. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής, τα οποία θα τα δει. Οπότε αναμένετε τώρα εσείς αυτήν την εισήγηση για να υπάρξει η κατάλληλη απόφαση. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Δεν έχει υπάρξει αυτή η εισήγηση, οπότε ακόμη δεν μπορεί να υποθεί κάτι από πλευράς του Υπουργείου. Πάντως εγώ το επαναλαμβάνω ότι πρέπει κάτι να γίνει σύντομα, γιατί αυτό που σας είπα υπάρχει στην τοπική κοινωνία, ότι υπάρχει μια αναστάτωση, να το θέσω έτσι, στην ακαδημαϊκή και όχι μόνο κοινότητα. Άλλωστε, αυτό που ακούσατε νωρίτερα ήταν ένα ομόφωνο ψήφισμα το οποίο πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξη. Επιτρέψτε μου κάτι να πω για το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκτάζει καθόλου την ακαδημαϊκότητα των τμήματων. Το Δημοτικό Συμβούλιο βλέπει πόσες κλίνες μας λείπουν, πόσα ενοικιαζόμενα δωμάτια, πόσες καφετέριες. Τα κριτήρια του είναι άλλου τύπου. Εμείς ως Υπουργείο Παιδείας είμαστε πρωτίστως υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Να το διευκρινίσω και αυτό το πράγμα. Απλά επειδή βλέπουμε γενικότερα και επειδή ακούστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το πράγμα, ίσως αυτή την εισήγηση, η οποία είναι προς την αρνητική πλευρά για την Καβάλα και προς την θετική ενδεχομένως για από πλευρά της Θεσσαλονίκης, ίσως δεν έπρεπε να γίνει ποτέ αυτή η, θα λέγαμε, ένωση από πλευρά της Θεσσαλονίκης και να είχαμε από πλευρά της. Του Δημοκρητίου, για παράδειγμα, αυτή την μεταφορά των τμήματων. Δηλαδή, εκεί πέρα εστιάστηκε και η συζήτηση μετά από ένα σημείο και έπειτα. Ότι η Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν έχω ακούσει. Έχει, ναι. Ναι, ότι η Θεσσαλονίκη έχει περισσότερα, δηλαδή, τα ωφέλη από το ΔΠΑΕ παρά η Καβάλα ή η Δράμα. Ναι. Γιατί και η Δράμα είναι στο ίδιο μοτίβο, θα λέγαμε. Ναι, ή και η ΣΕ. Επειδή όταν μιλάω θέλω να είμαι αισθητός, δεν ξέρω την συζήτηση. Απλώς σας λέω ότι κατά κανόνα, ναι, όταν γίνονται τέτοιου τύπου συζητήσει από δημοτικές αρχές, δεν λαμβάνουν υπόψη την ακαδημαϊκή κριτήρια. Σας πω το πολύ απλό. Δεν λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των φοιτητών που πραγματικά παρακολουθούν. Δηλαδή, όταν έχω ένα τμήμα στο οποίο δεν αναφέρομαι τώρα στην Καβάλα, το συγκεκριμένο, ναι, τμήμα. Πάντως, όταν έχω τμήμα, στην Καβάλα το τμήμα το πρώτο, έχει φοιτητές αυτή τη στιγμή, να πούμε, κύριε. Όταν έχω ένα τμήμα στο οποίο στο πρώτο έτος γράφονται 100, στο δεύτερο έτος γράφονται 60 και στο τρίτο έτος γράφονται 30, κάτι σημαίνει. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο τμήμα της Καβάλας. Υπάρχουν όμως τμήματα τέτοια προβληματικά στην Ελλάδα. Γι' αυτό περιμένουμε την εισήγηση της ΕΣΑΕ επί του θέματος. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, το παρακολουθούμε το θέμα και σύν της άλλης να πούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με την νοσηλευτική στο Διδημότυχο. Εκεί 10 υπέρ, 1 κατά στην εισήγηση του ΔΠΑΕ για τη μετακίνησή της στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό εσείς είστε σύμφωνος, κύριε Υπουργέ, δηλαδή θα μπορούσε να αποφύγει. Είναι 10 υπέρ του να μετακινηθεί, ναι, στο, ναι, Δημοκρίτιο. Η εισήγηση να μετακινηθεί από το Διδημότυχο στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί τώρα είναι η νοσηλευτική σχολή στο Διδημότυχο. Επειδή σας κάνω λίγο, ζητώ συγγνώμη. Επειδή η νοσηλευτική σχολή τώρα είναι στο Διδημότυχο. Ναι, την γνωρίζω που είναι. Ναι, ναι. Από 10 υπέρ. Το Δημοτήχου είναι να πάει
από την Δημότρια στην Αλεξανδρούπολη, θα μου κάνει εντύπωση, σας το λέω. Η εισήγηση, το αναφέρει αυτό. Γιατί... Η εισήγηση ποιου? Του Διεθνούς Πανεπιστημίου, του, αυτό που το οποίο κυκλοφορήσει. Νόμιζα το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, όχι, όχι. Το Διεθνούς Πανεπιστημίου, αυτό το οποίο είχε προχωρήσει και από το οποίο διοικούσα. Εντάξει, ναι, αυτό το ξέρω. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν η εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, όχι, όχι. Το Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημότυχο κάνει τους δικούς του αγώνες για να μην φύγει η σχολή. Και αυτό επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ναι. Τι άλλο πρέπει να σα πω? Πάλι περιμένετε την εισήγηση της ΕΣΑΕ για να... Ναι, θα σας πω κάτι πάντως για τον νοσηλευτικό τμήμα του Δημοτήχου, το οποίο το έχω επισκεφτεί επανειλημμένο. Ναι. Το έχω επισκεφτεί 4 φορές ως τώρα, πέρα σε 1,5 χρόνο. Σας πω 2 πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι αυτό που πληρώνει τώρα αυτό το τμήμα είναι το ότι μετετράπει από ΤΕΗ σε πανεπιστήμιο. Διότι... Η απέτηση όταν είσαι πανεπιστήμιο είναι αυτοί που διδάσκουν να έχουν διδακτρικό. Δεν υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν διδακτρικό στην ευρύτερη περιοχή τη δημοτική σε θέματα νοσηλευτική. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές του νοσηλευτικού τμήματος, που είναι παράρτημα, ούτε καν τμήμα, παράρτημα τη νοσηλευτική στη Θεσσαλονίκη, έχουν μαθήματα αδίδακτα. Δηλαδή τα παιδιά, χωρίς να φταίνε, έχουν μαθήματα που δεν τα έχουν διδαχθεί ποτέ. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Θεσσαλονίκης να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα μαθήματα που είναι αδίδακτα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως. Ναι. Δηλαδή ο φοιτητής και ο γονέας του έχουν την πεποίθηση ότι το παιδί θα πάει και θα σπουδάσει. Όχι ότι το παιδί θα πάει και δεν θα έχει μαθήματα, δεν θα έχει καθηγητές να διδάξει τα μαθήματα. Αυτή είναι η κατάσταση που οδήγησε η μετατροπή από ΤΕΗ σε πανεπιστήμιο. Άστα, δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Διάφορες προκυρήσεις. Δηλαδή, ναι. Όταν έγινε έτσι όπως έγινε, κανένα δεν ήλεγξε στην περιοχή να δει ποιο είναι, ποια είναι τα στοιχεία της περιοχής. Θα βρεις κάποιον ο οποίος έχει διδακτορικό στην ευρύτερη περιοχή ή δεν θα βρεις κανένα. Αποτέλεσμα, δεν το κοιτάξαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Βγαίνουν προκηρύξεις από το ΔΠΑΕ επανειλημμένος, οι οποίες βγαίνουν άγονες. Δεν υπάρχει κανένας να πάρει να διδάξει, γιατί δεν υπάρχουν άτομα με διδακτορικό στην ευρύτερη περιοχή του Δημοτήχου. Τελεία. Μάλιστα. Τόσο απλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι λίγο όντως πολύ σοβαρό το θέμα, έτσι όπως το θέτετε. Θα επανέλθω και θα σας θέσω ευθέως το ερώτημα πλέον, κύριε Υπουργέ. Επειδή έχει ξεκινήσει η επαφή τώρα από πλευράς του Πανεπιστημίου της Καβάλας, τώρα για παράδειγμα εδώ. Και οι βλέψεις οι οποίες υπάρχουν για ανάπτυξη περιεχομένως και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα μπορούσε να γίνει μεταφορά της Σχολής Θετικών Επιστημών από το ΔΠΑΕ που είναι τώρα στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο? Σας είπα, το έχω πει και στη Βουλή αυτό το πράγμα, ναι, ότι στρατηγικός στόχος είναι το Δημοκρατίο να αγκαλιάσει όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με σωστό και επιστημονικό τρόπο. Μπορεί όμως να επιτευχθεί και μπορεί να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό να γίνει. Είναι στρατηγικό στόχος, γιατί με ρωτάνε πολύ ποια είναι η ανάπτυξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος για την ανάπτυξη του Δημοκρατίου. Βλέπετε, ένα άλλο χαρακτηριστικό της άκρητης μετατροπής των ΤΕΗ σε πανεπιστήμια είναι ότι τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 το ελληνικό κράτος προχώρησε σε 2 στρατηγικές επιλογές με τη δημιουργία 2 ακριτικών πανεπιστημίων, στη Θράκη και Στρεγαίο, τα οποία αναπτύχθηκαν, έχουν πάρα πολύ καλά τμήματα, έχουν υψηλό πανεπιστημιακό επίπεδο, έχουν καθηγητές οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και τα τμήματα αυτά ξαφνικά έχουν τώρα να ανταγωνίζονται άλλα τμήματα που δεν είναι του ιδίου ακαδημαϊκού επίπεδου, είναι χαμηλότερα και τα οποία είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ένας γονέας έχει να επιλέξει από το να στείλει ένα παιδί, το παιδί του, να σπουδάσει στην πόλη του, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα μέτριο ακαδημαϊκό τμήμα, ή να το στείλει στο Δημοκρίτιο ή στο Αιγαίο να σπουδάσει σε ένα πολύ καλό ακαδημαϊκό τμήμα. Ποιο είναι το κριτήριο που επιλέγει? Κατά κανόνα το οικονομικό. Σωστά. Βλέπετε λοιπόν πώς αυτή η άκρητη μεταφορά οδήγησε και σε άλλα προβλήματα. Δηλαδή, χτύπησε τα 2 αυτά πανεπιστήμια
που ήταν στρατηγικές επιλογές του ελληνικού κράτους. Με μια κίνηση άφρονα καταστρέφει στρατηγικές επιλογές δεκαετιών. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε κύριε Υπουργέ, το κρατάω εγώ αυτό που έχετε πει, ότι στόχος και του Υπουργείου είναι να αγκαλιάσει το Δημοκρίτιο όλη την Ανατολική Μακεδονία. Στρατηγικός στόχος του Δημοκρίτιου είναι κάποια στιγμή να έχει όλη την περιφέρεια. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό γίνεται με σωστό επιστημονικό τρόπο. Ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να επιτευχθεί έτσι, δηλαδή με όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί. Μπορεί να επιτευχθεί, αλλά πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει να δούμε παραδείγματι που υπάρχουν επικαλυπτόμενα αντικείμενα. Γίνεται, παραδείγματι, υπάρχει μια δασολογία στη Δράμα και μια δασολογία στην Ορεστιάδα. Τι θα κάνεις όταν τα ενώσεις? Δεν παίρνω θέση. Αλλά απλώς είναι περίεργο να έχει το ίδιο πανεπιστήμιο δύο δασολογίες. Ναι. Άρα είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να δει κάποιος προσεκτικά. Ή το τμήμα φυσικής όμως που δεν υπάρχει πουθενά. Το τμήμα φυσικής εδώ πέρα στην Καβάλα που δεν υπάρχει άμα μεταφερθεί στο Δημοκρίτιο. Κύριε Τζιμιδάκη, να πω κάτι. Μου το γυρίζετε. Δεν θα σας πω λέξη για το τμήμα φυσικής, διότι ακυρώνω το ρόλο της υπάρξης εθνικής αρχής για την ανώτατη εκπαίδευση. Είναι όπως σας το λέω, εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, παρακολουθούμε και αναμένουμε να δούμε τα όσα φυσικά θα βγουν το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Υπουργέ. Θα έχουμε και την επίσκεψη της κυρίας Υπουργού, από ό,τι μάθαμε, στην πόλη μας, στην Καβάλα, στις 10 Μαΐου. Θα έχουμε και εκεί πέρα περισσότερα ενδεχομένως να ανακοινώσουμε και να δούμε. Λοιπόν, καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν,